Ναι, επειδή το, πλέον το πράγμα δεν, δεν πάει άλλο, δεν, δεν βλέπω να υπάρχει λύση από το, από το χειμώνα και μετά, που και στο νοσοκομείο μας δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν ούτε τα μέσα, τα προστασίες, φωνάζαμε τόσο με αγωνία τόσο καιρό. Ναι. Δεν θέλω να σκουράσω πολύ, αλλά όλη αυτή η κατάληξη με αυτούς τους ανθρώπους, φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο απληπισίας. Εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να, να μάθει όλη η κοινωνία ότι οι άνθρωποι που το παλεύαν τόσο καιρό μαζί τους μέσα στις κλινικές, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να τους δικαιωρούν. Ειδικά άνθρωποι που εγώ τους αποκαλώ εδώ και, εδώ και ένα μεγάλο διάστημα, δεν έχω άλλη λέξη να πω. Οι λέξεις αυτοί λέγονται αρρωγέοι. Είναι αυτοί που φάγαν το τυρί μας και τώρα θέλουν να αναγκαλύψουν και, και την ψυχή μας την ίδια. Γιατί δεν μου αρέσει η βία. Δεν ασκώ ποτέ βία που έτσι μεγάλωσα και με μεγάλωσαν. Ναι. Ασκώ βία στον εαυτό μου κάθε φορά, γιατί κάθε φορά που κάποιος θέλει να φτάσει στα σημεία, στα άκρα. Αυτή τη στιγμή παίζονται χιλιάδες ζωές σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή όλοι οι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή παίζονται χιλιάδες ζωές που θα μείνουν στον δρόμο. Που θα... Έχω συνάδελφο με 7 παιδιά. Όταν θα πω σε καμία παγίδα να μιλάω για εμβόλια. Δεν είμαι αντιεμβολιαστής, είμαι ανεμβολιασμένος. Τεράστια διαφορά. Δεν θέλω να παίρνω καμία και να έχει κανένα δικαίωμα να βάζει ταμπέλες σε αυτή τη χώρα που ζω. Πριν ακριβώς φτάσουμε στην πανδημία, είχα κάνει το εμβόλιο της γρήπης. Ναι. Εγώ δεν έχω κάτι με τα εμβόλια. Ξέρω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν οι ιοί και ανάμεσά τους υπάρχουν τα εμβόλια. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, και μιλάω για τη χώρα, δεν ενδιαφέρουν καμιά άλλη χώρα τι λένε κάθε φορά που μου βγάζουν άλλα στατιστικά και άλλα στοιχεία. Με ενδιαφέρει η δικιά μου χώρα τι κάνει ο καθένας. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και όποιος έχει βάλει αυτή τη στιγμή να λειτουργούν με έναν τρόπο που πλέον θυμίζει όταν μου έλεγε η γιαγιά μου κάποτε που ζούσε το 1994 και 1991 πώς ζούσε και νιώθω τα ίδια πράγματα κι εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να συζητάω για εμβόλια αυτή τη στιγμή. Από το Μάρτιο του 23, το 20 και μετά γνωρίζετε όλοι σας. Από τα νομοθετήματα που βγάλανε, που δεν επιτρέπουν οι επιστήμονες να μιλήσουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η επιστημονική έχει φτάσει στα όρια της πλέον στην Ελλάδα και αφήστε αυτό το πράγμα συνέχεια να μιλάμε συνέχεια. Εγώ ζήτησα το διοικητή του νοσοκομείου εδώ και 3 μήνες να φέρει ομάδες επιστημόνων κάτω στο θέατρο, να μαζεύουμε 50-50 να μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουμε ακριβώς κάποια που έχουν τις αντιστάσεις τους, που έχουν τις φοβίες τους και γενικά οτιδήποτε άλλο έχουν. Ξέρετε την απάντησή τους. Πήγαινε κάτω το εμβόλιο. Αυτή ήταν η απέτησή τους. Η επίταξή μας.